Πάμε στον Αργιανό. Πήγε Χαριλάου. Ναι, ναι, καλά. Ποια θύρα. Τρία. Τι σου είπαν. Τίποτα. Σε γνωρίζανε. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Δεν σε γνωρίζανε. Είσαι χαμηλών τόνο. Δεν είσαι σαν τον Μπουγάτσα. Είσαι πιο χαμηλών τόνο. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Δεν είναι αυτά τα εξή. Ναι. Θύρα τρία, πόσο κόσμο είχε. Γενικά το γήπεδο να είχε καμιά 4.000. 4.000 είναι πολύ καλά. 4.000 κόσμο. Κάπου τόσο. 3 ώρα το μεσημέρι, Κυριακή, με Άρη, Τρίτο. Είναι πάρα πολύ καλά. Στήρα 3 το εισιτήριο πόσο είναι. Δεν ξέρω, διαρκείας. Διαρκείας έχεις. Ναι. Είναι άπλας. Τι είδες. Τι άπλας, 55 ευρώ το διαρκείας. 55 ευρώ. Εντάξει. Στην Κρυθιά έχει 60. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει ότι χρειαζόμαστε στο δεύτερο γύρο το 16 στα 16. Έχει γίνει τώρα 13 στα 13. Καλά είσαι. Λοιπόν, έχασε και ο Απόλλωνιο πόντι. Θα αναφερθώ προς το τέλος και σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, η εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ ανησυχητική για το λόγο ότι είδαμε προβλήματα φυσικής κατάστασης πολύ σημαντικά. Μετά είδαμε το... ότι η ομάδα έμεινε από δυνάμεις, ότι μας πήρε το κέντρο ο Κισαμικός και μας έπαιζε, ας πούμε, μας έκανε κατοχή μπάλας ο Κισαμικός και οι παίχτες μας, ο ένας έπιανε τη μέση του, ο άλλος έπιανε τον προσαγωγό του. Ο άλλος, ξέρω εγώ, έπιανε τέλος πάντων τη μέση του. Περίμενε εντεκάδα. Λοιπόν, εντεκάδα. Ξεκίνησε τον... Λοιπόν, δεξιά πίσω είχε Τζανακάκη, τερματοφύλακας Διούδης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Χαριτονίδης με τον... πώς το λένε μόνο το... τον Πορτογάλο. Σόουζα. Αριστερά. Αριστερά ο Τσουμάνης. Καλός ο Τζουμάνης, καλύτερος από τον Καράμπελα. Πολύ καλύτερος δημιουργικά. Πίσω έκανε τρύπα. Πάρα πολλές εφόδους. Πίσω έχει θέμα στο ένας μέναν. Πίσω. Έχει θέμα στο ένας μέναν. Είχαμε δηλαδή κενά. Δεν κόβει ούτε με βάλει. Αμυντικά. Ναι, αμυντικά έχει θέμα. Χαφ. Του Γκαρσία. Λοιπόν, χαφ. Εκεί είδα ένα μπέρδεμα. Δεν είχαμε καθαρό δεξί εξτρέμ. Γιατί. Στο σχήμα. Δεν ξέρω δηλαδή. Εγώ δεν το κατάλαβα το σχηματισμό. Ναι. Από τη μία μεριά έπαιζε από τα αριστερά Μπαργκάν και χαφ είχε Ανάκουγλου, Παυλίδη, Τάτο. Και. Ναι. Λοιπόν, δεν είχαμε καθαρό δεξί εξτρέμ. Δηλαδή, μια έβγαινε ο Τάτος, μια έβγαινε ο Ανάκοκλου. Λίγο περίεργο το σχήμα. Και μπροστά ο Ήλις. Πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Λοιπόν, άλλη πρέπει να χρειάζεται πολλή δουλειά στο θέμα τη φυσική κατάσταση. Άμεσα να γίνουν εργομετρικοί έλεγχοι για του περισσότερου παίκτε. Έχω πει το whisky. Φίλο ο Αναστόπουλο. Πήγα στη Βέρεια προχθές, με κάναν παράπονα όλοι εκεί πέρα. Τι? Ο Καρίδας είναι από εκεί. Και τι είναι ο Νικολάκης, όλοι είναι υπέρβαροι. 5-6 κιλά παραπάνω είναι από το κανονικό. Τι φταίει ο Αναστόπουλος. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει. Ναι. Τα σάντουις που τρώνε. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει. Πλάκα μας κάνει. Δεν υπάρχει Αναστόπουλος προπονητής, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 10 διπλάσια έκανε. Εμένα. Μουα. Για λάβω ο κόσμο να πούμε με τον Άρη τώρα. Δεν ξέρω τι τώρα. Για τον Άρη μιλάμε. 17 ομάδες. Αν έχει κάποιες ελπίδες ο Άρης για να βγει, είναι με τον Κωνσταντινόπουλο τώρα. Καλά που έφυγε ο Αναστόπουλος. Σαν παουξή μιλάει. Όχι, εγώ μιλάω αντικειμενικά. Ρωτήστε τον Καρίδα του γυμναστή. Όλοι είναι υπέρβαροι. Ρωτήστε τον. Καλά, εντάξει, ο Καρίδα θα κοιτάξει να πάνε στη Βέρεια προχθέ. Έλα, ρε τον Καρίδα τώρα. Ποιο κάνει τον προπονητή 4 γκολ από την άξια να μην χρονεφεγεί. Α τον Καρίδα τώρα. Είναι ευτύχημα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δει. Είναι ευτύχημα ότι τα δύο μα που ακολουθούν είναι, ας πούμε, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, εύκολα μέσα στην Καλονή και εντός έδρας με τον Πανελευσυνιακό, που σημαίνει ότι η ομάδα έχει χρόνο και ο προκαινούριος προπονητής να δουλέψει στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Δεν έχουμε άμεσα κάποιο δύσκολο παιχνίδι όπως είναι στα Τρίκαλα ή στην Κρήτη με τον Όφη. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Κωνσταντινόπουλος αυτό το χρόνο για να δουλέψει πάρα πολύ στο θέμα της φυσικής κατάστασης, γιατί η ομάδα έχει μεγάλο πρόβλημα. Όλο το γήπεδο στο τέλος γιούχαρε. Ναι. Με αυτή την εικόνα που είδε. Γιούχαρε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, γιούχαρε. Έλειξε το παιχνίδι γιατί πάλι βγάλαμε χτυκιό. Μάλιστα. Για να πάρουμε ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν. Το πλάν B ποιο είναι, αν δεν βγείτε. Πλάν B, μία είναι η δικαστική υπόθεση με την αλήθεια. Άστρα, χαμένη. Αν πάει στο αρχείο αυτή, πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Αν πάει στο αρχείο. Χαμένη. Τι εννοείς δηλαδή, να μην εκδικαστεί. Πάει στο αρχείο, ναι. Δεν, τίποτα. Όλα είναι εντάξει. Αν δικαιωθεί η Λαμία, μετά. Βλέπεις τι γίνεται με ομάδες που ενδεχομένως δεν μπορούν να σταθούν στην άλλη εθνική και ίσως πέσουν λόγω χρόνου ή λόγω μία διοδότηση. Αυτό. Ένα άλλο πλάνο. Το Ρινάκι. Λοιπόν, και δύο λόγια για το Μάσο Σαββάτου που είδαμε. Άλλο ένα θέατρο του παραλόγου με ομάδες που αγωνίζονται ενάντια εναντίον των δύο πρώτων. Δηλαδή, είδαμε κάποιους παίχτες του Πανηγιάλου να κάνουν τα πάντα ναι. για να πάρει το Μάτσο ο Απόλλων Σμύρνης. Ο ένας αποβάλλεται σε μια αστεία φάση και ο άλλος σε μια σέντρα με μια λόμπα που έρχεται από το Θεό. Σηκώνει το χέρι του,
να κάνει καρφίλες και παίζει βόλι για να δώσει πέναλτι στη Σμύρνη. Ευτυχώς δεν ήταν όλοι οι παίχτες Πανιωνιαλίου σε αυτό το γκρουπ και ο τερματοφύλακας. Και επιτέλους έχασε αυτή η ομάδα βαθμούς που έπρεπε να έχει χάσει πάρα πολλούς μέχρι τώρα. Στον Πανιωνιαλό θα χάσετε και εσείς. Βασίλη, ναι. Αυτός πρέπει κάτι να έχει εναντίον της μπάρας και πήγε να τη χαστουκίσει. Μην το μπορεί. Ναι. Γιατί βλέπουμε να. Άστε τα κλάματα, ρε Αργιανή. Καλά, ρε Αργιανή. Όχι τα κλάματα που άλλα βλέπουμε τώρα. Πολεμήθηκε πιο πολύ από το σύστημα. Όπως ήταν ο Απόλλων Αθηνών. Που το ρίξανε, που ήταν με Λόρι Σάντζεφ, έπεσε καλή μπάλα. Το ρίξανε οι γάβοι με παλιά στα φίλια. Παλιά στα φίλια αυτά. Τώρα αλλάξαν τα ιδιοκτησιακά. Το Απόλλων να το είδε στο παιχνίδι. Το είδα. Ρε Τζόρνταν, λεφτά έχετε, ρε. Τίποτα δεν έχω. Διόδια έχετε να πληρώσετε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ε, άμα δεν έχει λεφτά, δεν ανεβαίνει. Τι ψάχνει να βρει. Αν άλλο θέλει 15.000 για ένα παιχνίδι, εσύ τι για να πάει τα διόδια πούμε, να περάσει. Λοιπόν, θεωρητικά με το μείον 6 πίσω από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ναι. Είναι μία ήττα του μέσα στη Λαμία, ναι. Και να τον πάρουμε και στο Χαριλάου. Αυτή τέλειος. Τη στιγμή. Τέλειο. Κάνε όνειρα. Ας τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στη Λαμία κυνηγά. Ο Απόλλωνα Σμύρνης είναι πολύ χειρότερη ομάδα και στο έχω πει. Εγώ, η Λαμία είναι η καλύτερη ομάδα. Εγώ για άλλη μια φορά δηλώνω εδώ πέρα ναι. Ότι η μία ομάδα που θα βγει σίγουρα ναι. Από το καλοκαίρι το λέω, έτσι. Είναι ο Απόλλωνα Σμύρνης. Ψάχτε το. Και εγώ σου λέω αν βγω στη θέση κάποιου θα είναι το απόλυτο. Μπορεί να έρθει ο Απόλλωνας να σε κερδίσει εδώ μέσα. Στο, τελείωσε.